Στο 13ο έκλογο απολογιστικό συνέδριο των νοσοκομιακών υπαλλήλων της Ομοσπονδίας, το οποίο έγινε την Τετάρτη, κατατέθηκαν οι προτάσεις και οι τρόποι δράσης απέναντι στην κατάσταση. Όπως είπαν, δεν πάει άλλο, ανέφερε ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου Κορίνθου, κ. Θεοδωρόπουλος, τονίζοντας ότι τα νοσοκομεία βρίσκονται σε συρρίκνωση τόσο από φάρμακα όσο και από προσωπικό, αλλά και γενικότερα από παροχές υγείας. Ναι, είχε η Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Υπαλλήλων στην Αθήνα το 13ο συνέδριο. Ήταν εκλογό απολογιστικό, αλλά έξω από το εκλογό απολογιστικό κατατεθήκαν προτάσεις και τρόποι δράσης, διότι δεν πάει άλλο. Τα νοσοκομεία, όπως όλοι γνωρίζουν, βρίσκονται σε συρρίκνωση. Έτσι, από τα φάρμακα, από το προσωπικό και από τις παροχές γενικά της υγείας. Ο νόμος περί εφεδρείας και οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις λόγω του φόβου μη χάσουν τις συντάξεις και το εφάπαξ προσωπικού έχει αφήσει τα νοσοκομεία όλα, και δεν μιλάμε τώρα για το νοσοκομείο Κορίνθου, με προσωπικό ασφαλείας. Πρόβλεψη για προσλήψεις προσωπικού δεν υπάρχει. Ό,τι υπάρχει είναι για επικουρικό προσωπικό, δηλαδή για προσωπικό ορισμένου χρόνου, το οποίο είναι έρμεο των διαθέσεων της κάθε διοίκησης και κυβέρνησης. Οι ίδιοι που περνάνε όλα αυτά είναι οι ίδιοι που λένε ότι το ηρωικό προσωπικό του νοσοκομείου ΤΑΔΕ, ας πούμε του νοσοκομείου Κορίνθου, που υπερβάλλει αυτόν, παρόλα αυτά πάνε και ψηφίζουν τις εφεδρείες. Ακριβώς. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα, το ότι πρέπει οι δράσεις που πρέπει να γίνουν από τα συνδικαλιστικά όργανα να είναι τέτοιες που να αντισαισθανθεί η κάθε εξουσία και κάθε κυβέρνηση που μας κυβερνάει σήμερα, διότι, επαναλαμβάνω, δεν πάει άλλο.